Θα ανοίξουμε τώρα μία παρένθεση με μία περιοχή η οποία παρακολουθεί φανατικά Κρήτη TV και Κρήτη σήμερα. Έχουμε χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης, η αλήθεια είναι, με τους κατοίκους εκεί στον Εύρο, στην περιοχή, στη Νέα Βίσα, οι οποίοι μας παρακολουθούν και, για να μην πω καθημερινά, θα πω σε εβδομαδία βάση, μας στέλνουν φωτογραφίες, μηνύματα και ζητούν επικοινωνία. Ζητούν επικοινωνία άνθρωποι μιας ακριτικής περιοχής, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά και έχουν βάλει καθημερινά την Κρήτη TV στους δέκτες τους και στο σπιτικό τους. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της εθελοντικής ομάδας της Νέας Βίσας, η κυρία Ελένη Μπαχαρίδου, με την οποία επικοινωνούμε. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μία περιοχή βέβαια, δική μας η χαρά, μία περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες, ακριτική περιοχή, αλλά απ' την άλλη με ζεστούς ανθρώπους και ζεστές καρδιές. Έτσι ακριβώς, με 2 βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ. Από σήμερα το βράδυ ξεκινάει να κάνει πιο πολλούς μείον από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Υπήρξαν χιόνια εκεί στον Εύρο πάνω? Όχι, όχι ακόμη. Είχαμε πολλές βροχές τις προηγούμενες μέρες, αλλά χιόνια όχι ακόμη. Άσπρη μέρα δεν έχουμε δει ακόμη. Λοιπόν, εντωμεταξύ, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Υπάρχει στολισμός, βλέπω, έχετε ομορφήνει εκεί την περιοχή σας. Έτσι, βρισκόμαστε σε ένα σημείο κατά την είσοδο του χωριού, που είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Βίσας. Ναι. Και δίπλα ο σταθμός του ΟΣΕ, τον οποίο, να σας πω ότι είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος. Το 2019, το Δεκέμβριο, ιδρύθηκε ο σύλλογος. Ξεκινήσαμε και κάναμε πάρα πολλές εθελοντικές δράσεις στο να ομορφύνουμε σημεία του χωριού και να δείξουμε εμπράκτος την αγάπη για τον τόπο μας και ότι το στηρίζουμε, και πιο πολύ για να ανεβάσουμε και τη δική μας ψυχολογία, ζώντας σε αυτόν τον τόπο και επενδύοντας σε σπίτια, οικογένειες, δουλειές εδώ. Οπότε ξεκινήσαμε, και μία από τις βασικές μεγάλες δράσεις που κάναμε ήταν να σοβαντήσουμε και να βάψουμε τον σταθμό του ΟΣΕ. Και μιας και ήταν στην είσοδο του χωριού, είπαμε να τον ομορφύνουμε και μέχρι μια χριστουγεννιάτικη κοινότητα. Πέρυσι αρχικά με κάποια λίγα λαμπάκια που βάλαμε και φέτος ξεκινήσαμε πιο δυναμικά. Τη δράση αυτή, γενικά όλες τις δράσεις μάλλον, γενικά το σύλλογό μας τον αγκάλιασαν όλοι οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που είναι από μακριά που ακούνε τις δράσεις μας. Οπότε βασίζεται και σε δωρεές και μέσα από τις δωρεές και από τη στήριξη του κόσμου καταφέραμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Μπορώ να σας δείξω. Βέβαια, βέβαια. Λίγο εδώ. Το μέρος εδώ είναι η Δημοτική Δανειστική Βιβλιοθήκη, την οποία στολίσαμε. Δίπλα έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο σαν πάρκο με χριστουγεννιάτικο στολισμό. Έχουμε φτιάξει κάποιες κατασκευές, έχουμε ζωγραφίσει, έχουμε ονομάσει Βυσοπολιτεία των Χριστουγέννων, την έχουμε ονομάσει την πολιτεία αυτή τη μικρή, την χριστουγεννιάτικη, που μπορεί να βγουν φωτογραφίες. Έχουμε... Εδώ είναι ο σταθμός του ΟΣΕ που βλέπετε. Έχουμε φτιάξει ένα παραδοσιακό κάρο με τις αγελάδες που το έχουμε στολίσει και αυτό. Όλα αυτά από τις δωρεές, όπως σας είπα, του κόσμου. Εδώ είναι, όπως βλέπετε μπροστά, είναι η είσοδος του χωριού. Πέρα-πέρα έχει μια μεγάλη λυσίδα που δεν μπορώ να φτάσω τώρα τόσο κοντά για να το δείξω, που στολίστηκε και αυτή με λαμπάκια. Και αυτή τη συγκεκριμένη νησίδα ανταποκρίθηκε ο Δήμος και μας στήριξε, μας έδωσε τα λαμπάκια για να τοποθετήσουμε. Ναι. Και εδώ έχουμε κάποιες πολύ ωραίες ζωγραφιές που έχουμε φτιάξει με την προσπάθεια του Συλλόγου και των Ανθρώπων και με μεταχειρισμένα λάστιχα τα οποία δώσαμε στο Λύκειο της Νέας Βίσας και φτιάξανε οι μαθητές. Είδατε πόσες ξεχωριστές δράσεις να το βλέπει το κεντρικό κράτος και τι έμπνευση έχουν εκεί οι άνθρωποι στις ακριτικές περιοχές και πόσο χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Να το βλέπουν ορισμένοι, να παραδειγματιστούν και να βοηθήσουν αυτές τις περιοχές, αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζωντάνια, έχουν ζεστασιά, αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Έχετε ομορφύνει μια ολόκληρη περιοχή. Έχω δεχτεί ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Πόση ώρα είστε ο δικός? Είμαστε γύρω στις 5 ώρες. Α, είστε 5 ώρες. Ναι. Υπάρχει και τρένο για να έρθει κάποιος στη Νέα Βίσα? Υπάρχει, ναι. Ο σταθμός που σας έδειξα εδώ, το ΟΣΕ, είναι ο σταθμός που σταματάει το τρένο. Ναι. Και μπορεί να έρθει κάποιος, ναι. Και φαντάζομαι η χρονική διάρκεια, σωστά, για να έρθει κάποιος με τρένο, είναι πιο σύντομα από δικός. Ή όχι? Είναι
μεγάλη. Είναι αρκετά μεγαλύτερη. Α, είναι μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη. Γύρω στις 7 ώρες νομίζω ότι κάνει. 6 με 7 ώρες νομίζω ότι κάνει το τρένο για να φτάσει στο κορυφαίο. Ναι. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο εκεί οι κάτοικοι με τι ασχολούνται? Αυτή την εποχή, επειδή κυρίως οι κάτοικοι είναι αγρότες, ναι, ως επιτοκλήστων, αυτή την εποχή τώρα ξεκουράζονται, γιατί είναι ο μήνας που έπεσαν τα πολλά κρύα και δεν έχει δουλειά στα αγροτικά. Οι άνθρωποι ξεκουράζονται, βέβαια, στήριξη δεν υπάρχει για τον πρωτογενή τομέα, αλήθεια είναι. Να πω, ναι, από την εργασία των χωραφιών ξεκουράζονται φυσικά και ασχολούνται με τα σπίτια και με την προσπάθεια του να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, με τους μπράβο. Τις υποχρεώσεις των... Κυρία Μπαγαρίδου, τι να πούμε, μία ζεστή καλησπέρα και από την Κρήτη. Γνωρίζω, μας παρακολουθείτε, έχουμε χτίσει μια όμορφη σχέση εκεί με τους Ευρύτες πάνω. Χαρά μας να τα ξαναπούμε και με τη νέα σεζόν. Ας κρατήσουμε αυτή την όμορφη εικόνα, το χαμόγελό σας, την αισιοδοξία σας και το στολισμένο φόντο από πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Να περάσουμε το μήνυμα ότι οι γιορτές είναι αγάπη, είναι ένδειξη προσφοράς. Οι γιορτές είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάζουμε μέσα από την καρδιά μας και να το μοιράσουμε απλόχερα. Μάλιστα. Και αυτή η κίνηση που κάνω εδώ είναι μια αρχή, μια ένδειξη τέτοιες που είναι παράδειγμα προς μίμηση, θεωρώ, και για μικρούς και για μεγάλους, στο να προσπαθώ να δίνω και να είμαι αισιόδοξος για ό,τι συμβαίνει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μπαχαρίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Με υγεία. Να είστε καλά. Και να μην θυμόμαστε αυτές τις ακριτικές περιοχές, μόνο τις γιορτές βέβαια, αυτό θα πω εγώ. Αν και η Κρήτη σήμερα, εμείς εδώ πραγματοποιούμε, Εύη, έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες ζωντανές συνδέσεις με περιοχές εκτός Κρήτης, ακριτικές περιοχές, στους Λειψούς, στις Ινούσες, έχουν πάει στον Εύρο, στο Καστελόριζο, πάρα πολλές ζωντανές συνδέσεις. Και βέβαια...